Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω εάν μπορεί να γίνει σήμερα μια αμιγώς οικονομική εκπομπή μέσα σε αυτό το πολύ βαρύ κλίμα. Το κλίμα των 74 νεκρών και βεβαίως μπορεί να φτάσουν τριψήφιο νούμερο όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Πικερμίου. Ασφαλώς και είναι μια συγκλονιστική, θα λέει κανείς, στιγμή. Το πένθος είναι εθνικό. Η τραγωδία έχει μια διάσταση που ξεπέρασε, θα έλεγε κανείς, και τα χειρότερα σενάρια. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που πλήττει αναμφίβολα συνολικά όλη την ελληνική κοινωνία, που βλέπει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη, μάλιστα σε μια μέρα κατά την οποία σίγουρα οι καιρικές συνθήκες μπορεί να ήταν ακραίες, κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάναμε σε τόσες απώλειες και μάλιστα να βρισκόμαστε ακόμα και σε μια δραματική συνέχεια όπου υπάρχουν εκατοντάδες αγνοούμενοι. Θα δούμε τώρα και τι έχει δημιουργηθεί στο διαδίκτυο για την διευκόλυνση της έβρεσης των αγνοούμενων. Πολλοί, θα έλεγε κανείς, τραγικές λεπτομέρειες έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και οπωσδήποτε το κλίμα είναι τέτοιο που θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε αυτήν την επικαιρότητα που μας βαραίνει όλους σε μία μέρα κατά την οποία σίγουρα έχουμε μία, θα λέει κανείς, μία εθνική τραγωδία να μην έχει ακόμα τελειώσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάποια βασικά σημεία πριν δούμε τα ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν ότι καταρχάς έχουμε επίσημα μέχρι τώρα 74 νεκρούς. Ασφαλώς και υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να πάμε σε τριψήφιο νούμερο, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ραφίνας Πικερμίου, ο κ. Ευάγγελος Μπουρνούς. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, κ. Σταυρούλα Μαλήρη, ενημέρωσε επισήμως ότι οι τραυματίες είναι 187. 164 ενήλικες τραυματίστηκαν και αναζήτησαν βοήθεια στα νοσοκομεία. Από αυτούς παραμένουν οι 71 στα νοσοκομεία. Τραυματίστηκαν επίσης 23 παιδιά, εκ των οποίων τα 12 πήραν εξιτήρια από το νοσοκομείο παιδών. Ασφαλώς, αυτά τα γεγονότα στο κόκκινο λιμανάκι, όπου 25 άνθρωποι είναι νεκροί σε ένα οικόπεδο και 4 ακόμη στα αυτοκίνητά τους σε διπλανούς δρόμους, είναι, θα λέει κανείς, το γεγονός που έχει σοκάρει περισσότερο την κοινή γνώμη. 21 αυτοί άνθρωποι, μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές, προσπαθώντας να σωθούν, αναζητούσαν διαφυγή με τα αυτοκίνητά τους, κατευθύνονταν προς τη θάλασσα για να γλιτώσουν, ωστόσο έφτασαν σε αδίέξοδο, στο τέλος του δρόμου υπήρχε γκρεμός, δεν μπορούσαν να κατέβουν, κατευθύνθηκαν σε παρακείμενο οικόπεδο και πριν προλάβουν να κάνουν οτιδήποτε, τους κύκλωσε η φωτιά. Κάποιοι κάηκαν, άλλοι πνίγηκαν από τους καπνούς, καθώς ανάμεσα στους 21 αυτούς ανθρώπους υπήρχαν οικογένειες με παιδιά, κάποιοι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι, προφανώς αναλογιζόμενοι ότι δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Το μόνο που τους έμενε να κάνουν ήταν να αγκαλιαστούν. Σε διπλάνους δρόμους βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητα ακόμη 3 άνθρωποι. Υπάρχει η ανοιχτή ψηφιακή βάση δεδομένων για τους αγνοούμενους των καταστροφικών πυρκαγιών. Στη βάση αυτή μπορεί ο καθένας να ανεβάσει τη φωτογραφία του δικού του ανθρώπου που αναζητά μετά τις φωνικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες στην Ανατολική Αττική. Προς το παρόν στη βάση υπάρχουν 23 άτομα που αναζητούνται. Δήλωση αγνοωμένων από τις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές καλώντας το 199 και υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά τα οποία καταγράφονται. Δεν έχει νόημα τώρα να το πούμε από τους δέκτες. Υπάρχουν, μόνο αν μπει κανείς στο διαδίκτυο μπορεί να τα βρει αυτά και να κάνει χρήση αυτών για να ενδεχομένως διευκολύνει
στην έβρεση κάποιου από τους αγαπημένους του ανθρώπους που ενδεχομένως αγνοείται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε το ρεπορτάζ, τα ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμαστεί με το ιστορικό αυτού του δράματος που δυστυχώς ακόμα φαίνεται ότι δεν έχει τελειώσει. Τραγωδία δίχως τέλος. Η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος. Με το πρώτο φως της ημέρας, οι εικόνες που καταγράφει ο φακός στο μάτι είναι συγκλονιστικές. Η χώρα παγώνει όταν εντοπίζονται 26 ακόμα νεκροί, μεταξύ των οποίων παιδιά, σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από την Αργυρά Αττική. Προσπάθησαν να προστατευτούν αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον. Ετοιμαζόμουν να ανοίξω το μαγαζί, ξαφνικά ερχόντουσαν, είδαμε ότι υπάρχουν καπνοί πολλοί. Και δεν προλάβαμε, μέσα σε 5 λεπτά, 10 οι φλόγες ήταν τεράστιες, γύρω-γύρω. Αυτό προλάβαμε να δούμε. Πολλοί από τους ανθρώπους βρέθηκαν αγκαλιασμένοι. Έτρεξαν να σωθούν από τις φλόγες. Επιχείρησαν ματέως να βρουν διέξοδο στη θάλασσα. Αλλά εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους μέσα στην πύρινη λέλαπα. Το χωράφι καταλήγει σε έναν γκρεμό πάνω από την ακτή. Και εγκλωβίστηκαν με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Είδα ότι δεν πάνε τα αυτοκίνητα πουθενά. Έπρεπε να πάρω μία απόφαση. Είχα και ένα κοριτσάκι μαζί μου, το παιδάκι μου 3 χρονών. Και πήρα την απόφαση να παρατήσω το αυτοκίνητο και να τρέξω κάτω την κατηφόρα, να ψάξω να βρω για να πάω θάλασσα. Ήδη ο κόσμος είχε παρατήσει και εδώ και ο υπόλοιπος κόσμος τα αυτοκίνητα και τρέχαμε όλοι μαζί προς τα κάτω. Επειδή όλα τα μονοπάτια από εδώ δεν οδηγούν σε θάλασσα, έχει βραχάκια, έχει γκρεμούς κτλ. Ρώτησα, φαινόταν μία κυρία ότι ήξερε. Τη ρώτησα επανειλημμένα, είσαι σίγουρη ότι πάει θάλασσα? Ναι, μου λέει, είμαι σίγουρη. Είσαι σίγουρη ότι πάει θάλασσα? Γιατί δεν είχαμε επιλογή. Δηλαδή, αν δεν πήγαινε το μονοπάτι που θα μας έλεγε θάλασσα, οι φλόγες είχαν ήδη αρχίσει να έρχονται, δεν είχαμε τρόπο. Θα μας κυκλώνανε, δεν θέλω να ξέρω τι θα γινότανε. Και τελικά βγήκαμε όντως σε ένα μονοπάτι, ήταν λίγο γκρεμός, με βοηθήσανε, κατεβάσαμε και τη μικρή κάτω, μπήκαμε στη θάλασσα. Εκτός από τους απανθρακωμένους υπάρχουν και άνθρωποι που στην προσπάθειά τους να σωθούν από τις φλόγες έφτασαν στις παραλίες και βούτυξαν στη θάλασσα. Δυστυχώς ορισμένοι από αυτούς δεν τα κατάφεραν και οι διασώστες τους ανασύρουν νεκρούς. Ο θρήνος είναι βουβός, ανίποτος. Για μακρύ κατάλογο θυμάτων που μπορεί να ξεπεράσει και τα 60 άτομα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Ραφίνας, καθώς δεν έχουν ελεγχθεί όλα τα σπίτια που έχουν καεί. Υπογράμμισε επίσης πως ουδέποτε έλαβε την οποιαδήποτε ενημέρωση ή εντολή για εκένωση των οικισμών. Ένα χωράφι υπάρχει μια ομάδα συνανθρώπων μας οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Είναι γύρω στους 26. Ακολουθήσαμε το όχημα της προεργαστικής για να πάμε να κατασβέσουμε και εμείς από την ΕΙΔΑΠ και υπάρχουν πτώματα εκεί. Είναι 3 παιδάκια μικρά, κοριτσάκια, γιατί τα παιδιλάκια τους είναι κοριτσάκια, και 2 μεγάλοι, πιο μεγάλοι, πιο. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Να φύγει η φωτιά και να κάνει αυτό το μέτωπο. Είχαμε πάρα πολλές φωτιές κατά μήκος. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ να φύγει και να φτάσει στη θάλασσα. Δεν σηκώσανε ένα αέρια ποτέ, ένα ελικόπτερο σε τέτοια φωτιά με τέτοιον αέρα. Οι εικόνες από ελικόπτερο φανερώνουν ένα σκηνικό αποκάλυψης. Η καταστροφή είναι βιβλική. Καμένα σπίτια, δέντρα και αυτοκίνητα. Ένα μποτιλιαρισμένο κομβόι καμένων αυτοκινήτων. Και μέσα σε αυτά, αλλά και στο δρόμο, υπάρχουν πτώματα ανθρώπων που δεν κατάφεραν να διαφύγουν από τη φωτιά. Βέβαια, ψάχνω. Και το μόνο παρήγορο είναι που έχουν κλείσει την πόρτα, την εξώπορτα, οπότε πιστεύω ότι την κλείσανε και φύγανε. Οπότε έχω μια ελπίδα μήπως επιζούν. Προσπαθώ να βρω ένα φόρτ, αν μπορώ να το βρω μέσα από καΐδια, αν ψάχνω την κολλητή μου φίλη που είναι πιο πάνω στο κόκκινο λιμανάκι. Πήγαμε στο σπίτι, είναι ρήπη από καΐδια, δεν βρήκαμε τίποτα. Και μας είπαν οι γείτονες ότι με μια οικογένεια απέναντι πήραν τα αυτοκίνητα και κατεβήκανε και είχαν εγκλωβιστεί εδώ. Ήταν η απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή, έχουμε δει πτώματα καμένα, ανθρώπους αποθρακωμένους. Περιουσίες δεν το συζητάμε, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι άνθρωποι. Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς τραυματιών βρέθηκε σε εξέλιξη στο λιμάνι της Ραφίνας. Με ιδιωτικά σκάφη αλλά και του λιμενικού μεταφέρονταν άνδρες, γυναίκες και παιδιά που είχαν εγκλωβιστεί στις παραλίες από τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τα πάντα στο πέρασμά της. Δυστυχώς ανάμεσά τους βρέθηκαν και νεκροί και στο λιμάνι της Ραφίνας εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία. Καθώς συγγενείς και φίλοι όλων όσων είχαν εγκλωβιστεί είχαν μαζευτεί στις προβλήτες του λιμανιού
και περίμεναν να ξαναδούν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η ημέρα είναι καταστροφή για πολύ κόσμο. Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω, πολλά, και είναι δύσκολα. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Τα ασθενοφόρα παραλάμβαναν τους τραυματίες, ενώ όσοι είναι καλά στην υγεία τους έπεφταν στην αγκαλιά των αγαπημένων τους. Εγώ να πούμε ότι οι δυσάρεστες ήδη συνεχίζονται. Σύμφωνα τώρα με το εφημερίδα, οι νεκροί έχουν φτάσει στους 76. Και ο φόβος για να φτάσουν σε τριψήφιο αριθμό ενισχύεται. Λοιπόν, καλώς ορίζω την κυρία Βασιλική Τζορτζάτου που είναι σήμερα μαζί μας. Βασιλική, δραματικές αυτές οι εξελίξεις, δύσκολες στιγμές. Δύσκολες στιγμές για όλους και είδαμε βιβλικές καταστροφές, μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά έχουν περάσει εφιάλτη απροσδόκητο. Δεν ξέρω εάν υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλεις να επισημάνεις καταρχάς από μια πρώτη ανθρώπινη πλευρά για να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα που θα τα βρουν μπροστά τους όλοι μετά από αυτές τις εξελίξεις οι οποίες σίγουρα έχουν καταστρέψει περιουσίες και εάν βεβαίως αυτό το οποίο ενδιαφέρει φαντάζομαι πάρα πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή είναι τι ευθύνες μπορούν να ζητηθούν καθώς βλέπουμε ότι οι απώλειες πλησιάζουν τριψήφιο αριθμό. Καταρχάς, όταν, είναι κάποιοι, όταν υπάρχει φωτιά και έρθει η πυροσβεστική, όσο μικρή και να είναι η φωτιά, σε ένα σπίτι, αν πάρουν τα καλώδια, λέμε θεωρητικά φωτιά, έχει την πυροσβεστική. Υποχρεωτικά η πυροσβεστική συντάσσει πόρισμα. Και βάσει του πορίσματος πηγαίνουν κατηγορούμενοι ο ιδιοκτήτης σπιτιού, ανάλογα αν είχε κάποια μέλη, δηλαδή, συνήθως πηγαίνουν πάντα κατηγορούμενοι. Βέβαια, τώρα σε αυτή την περίπτωση και φυσικά καταδικάζονται, πηγαίνουν κατηγορούμενοι και καταδικάζονται πολύ. Δηλαδή, αν κάποιος βγάλει, λέμε, σε ένα εξοχικό, βάλει μια φωτιά, εάν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καταδικάζεται. Εδώ αυτή τη στιγμή πιστεύω, εάν βρεθούν, σίγουρα η πυροσβεστική θα κάνει πόρισμα, το οποίο θα είναι καταπέλτης. Το ερώτημα είναι αν θα βρεθούν οι πραγματικοί δράστες αυτής της φωτιές, αυτή, η οποία καταρχάς, και φυσικά εγώ θέλω να ρωτήσω, ευθύνες καταρχάς μπορούν να ζητήσουν από τις κρατικές υπηρεσίες, από το δημόσιο πληγέντες σε σχέση με όλη αυτή την προφύλαξη, την διαχείριση, την επέμβαση, η οποία ενδεχομένως να μπορούσε να ήταν καλύτερη. Ναι. Πώς είναι το νομικό καθεστώς σε τέτοιες περιπτώσεις? Καταρχάς, ευθύνες μπορούν να ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά το ερώτημα είναι κατά πόσον θα αποδειχθεί ότι υπήρξε πραγματική ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών. Εκείνο το ερώτημα και συνήθως δεν αποδεικνύεται η ευθύνη. Εάν φυσικά αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη των οργάνων της πολιτείας, έχουν το δικαίωμα να κάνουν αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και να αποζημιωθούν. Δηλαδή αυτό συμβαίνει τώρα, λέμε, ενδεικτικά. Λέω να δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος, δεν έχει σχέση, εάν κάποιος ενός ιατρικού λάθος, λέω να καταλάβει ο κόσμος, σε κρατικό νοσοκομείο, κάνει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και αποζημιώνεται. Θέλω να πω ότι, τώρα το λέω πολύ, δεν έχει καμία σχέση με τη φωτιά, αλλά θέλω να πω ότι αν αποδειχθεί ότι υπάρχει ευθύνη των οργάνων της πολιτείας, με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν είναι αυτή, κάνουμε αγωγή εναντίον του ελληνικού δημοσίου και δικαιωνόμαστε. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσει να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Βέβαια, φυσικά όλοι περιμένουν το πόρισμα της πυροσβεστικής, που είναι πάρα πολύ, τα πόρισμα της πυροσβεστικής πραγματικά είναι πάρα πολύ καλά, έχουν στοιχεία, έχουν φωτογραφίες, όσες φορές μου έχει τύχει σε δικογραφίες, έχουν στοιχεία, έχουν φωτογραφίες, αναφέρουν τα αίτια της φωτιάς,
Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτομερής η περιγραφή της πυροσβεστικής. Καλά, βέβαια δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η πυροσβεστική τα έδωσε όλα και ότι οι πυροσβέστες πραγματικά είναι ήρωες και έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια γενναιότητας για να βοηθήσουν στη διάσωση, διότι εδώ πέρα διασώθηκε και πολλοί κόσμος. Έτσι. Μην, ναι, δεν το λέμε μόνο σήμαντα. Διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Δεν το λέμε μόνο σήμαντα. Απλά προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δούμε πώς έχει τα περιθώρια κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί. Ας ελπίσουμε, ας μείνουμε, μην πάμε στις τραγικές εξελίξεις, υλικές ζημίες, πώς μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει, διότι θα δούμε σε λίγο και τι μέτρα λαμβάνονται υπέρ των πληγέντων, πώς μπορεί να διεκδικήσει να αποζημίωσει περιουσίες. Εάν αποδειχθεί ότι ευθύνονται τα όργανα της πολιτείας γι' αυτό, έχει το δικαίωμα να κάνει αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου και να διεκδικήσει αποζημίωση. Ναι. Το ερώτημα είναι, το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να το αποδείξει. Να πάμε στα πιο απλά. Φυσικά, σίγουρα θα δοθεί ενίσχυση από το κράτος. Πιστεύω να δοθούν τα δάνεια με εγγύηση. Τα δάνεια που δίνονται με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, εδώ πρέπει να προσέξει. Δεν ξέρω τι δάνεια θα δοθούν σε αυτή την περίπτωση. Όταν δίνει τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο δανειολήπτης, γιατί απλούστατα το μέρος, ένα μέρος, εάν δεν αποπληρώσει το μέρος, ένα μέρος του δανείου, κατευθείαν πηγαίνει στην εφορία του. Δηλαδή αυτό είναι εγγύηση ελληνικού. Πραγματικά ένα μέρος του το χαρίζει, αλλά ναι, ένα μέρος οφείλει να το αποπληρώσει. Το μέρος που οφείλει, το τμήμα του δανείου που πρέπει να αποπληρώσει, θα πρέπει να το αποπληρώσει. Δεν είναι, α, δεν τα πληρώνει κανένας, δεν τα πληρώνω εγώ. Αυτό δεν είναι, γιατί πραγματικά στη συνέχεια είναι από τα χειρότερα δάνεια που μπορεί να πάρει κάποιος. Είναι πηγαίνει στην εφορία του και το πληρώνει υποχρεωτικά. Ενώ το δάνειο της τράπεζας δεν πηγαίνει στην εφορία. Το πληρώνει, μπορεί να του κάνει κατάσχεση τράπεζα, αλλά δεν πηγαίνει στην εφορία. Εκείνη η διαφορά των δανείων. Τώρα οι τράπεζες έχουν αποφασίσει μέσα σε αυτό την τραγική περίπτωση να δώσουν ενίσχυση στους πυρόπληκτους, εφόσον αποδειχθεί βέβαια ότι είναι πυρόπληκτοι και εφόσον υπό τον όρο θα κάνουν αίτηση στην τράπεζα. Προβλέπεται η Ένωση Τραπεζών αποφάσισε τη διαγραφή δανείων για τους κληρονόμους σε περίπτωση υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή ναι, κάποιος που έχει κληρονόμου το θανατοθέντο, δηλαδή αν κάποιος πέθανε ναι, εξαιτίας της πυρκαγιάς αυτής, οι κληρονόμοι του πιθανόν, εφόσον έχουν προϋποθέσεις, απαλλάσσονται από το δάνειο. Η μία πρόταση είναι αυτών των τραπεζών. Η δεύτερη πρόταση να κάνουν επιμήκυνση των δανείων για 6 έως 12 μήνες, γιατί φυσικά λογικό είναι κάποιος ο οποίος έχει καταστραφεί πραγματικά, έχει καταστραφεί η περιουσία του, τη επιχείρησή του, γιατί υπήρχαν και μαγαζιά και επιχειρήσεις σε αυτές τις περιοχές, δεν ήταν ότι είναι μόνο κατοικίες. Θα του ζητήσει, γιατί οπότε θα δώσει μια επιμήκυνση 6 με 12 μήνες και στο προσωπικό του, το στεγαστικό του και στο επιχειρηματικό του δάνειο και στο καταναλωτικό, γενικά σε όλα τα δάνεια. Αυτή είναι πραγματικά μια καλή λύση. Ελπίζω να το εφαρμόσουν, αλλά το έχουν εξαγγείλει να το εφαρμόσουν. Στη συνέχεια, επίσης προβλέπεται ότι θα καθυστερήσουν κάποιοι όταν είναι διαμαρτυρημένοι, όταν υπάρχουν επιταγές οι οποίες δεν έχουν πληρωθεί. Εννοείται και αποδείξει κάποιος ότι είναι πυρόπληκτος εξαιτίας καταστροφής τώρα που υπέστη. Θα καθυστερήσουν 6 μήνες να γίνει αυτό. Επίσης έχουν αποφασίσει όλα τα διοκτικά μέτρα, δηλαδή κατασχέσεις, να σταματήσουν και οι πληστηριασμοί μέχρι τέλος του χρόνου για τους πυρόπληκτους. Αυτά είναι καλά μέτρα, το καταλαβαίνουμε. Και φυσικά να δώσουν μια μικρή ενίσχυση, να δώσουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, μικρά δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Πάμε να δούμε τώρα το ρεπορτάζ που αφορά μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν αυτή την καταστροφή. Οι τραυματίες στους 156 ενήλικες, από τους οποίους οι 11 είναι διασωληνωμένοι. Επίσης, νοσηλεύονται 16 παιδιά, χωρίς να βρίσκεται η ζωή τους σε κίνδυνο. Τώρα, τι να πούμε. Τελείωσε. Είμαστε ζωντανοί και αυτό προεξέχει. Και ευτυχώς ήταν η θάλασσα και πήγαμε στη θάλασσα, βρεθήκαμε μέσα. Οι τυφλόγες μας κυνηγούσαν μέχρι και τη θάλασσα. Μας έκανε την πλάτη και που το είχαμε μέσα. Μου θύμισε την έκθεση της Πομπίας, ακριβώς. Τέτοια. Και είπα Παναγία μου να προλάβουμε να σωθούμε και τίποτα άλλο. Τον Κύριο. Φοβερό. Αστραπέα, δεν καταλάβαμε τίποτε. Δεν ήταν κάτι να το καταλάβεις. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό.
κατά τα άλλα προφτάσαμε. Και πήγαμε στη θάλασσα, θα φτιαγόμαστε. Σαν τα μελίσια είμαστε μέσα στη θάλασσα όλοι. Ένα στον άλλον. Αυτό ήταν. Δεν υπήρχε δρόμο διαφυγής για τα αυτοκίνητα. Ένα παιδάκι είναι μέσα δυστυχώς καμένο. Ένα ηλικιωμένος κάει και είχε γκάβμα, τον βγάλαν έξω, δεν άντεξε, παρότι είπαν να τον φέρουν, να φέρουν βοήθεια να τον πάρουν. Η επόμενη μέρα είναι καταστροφή για πολύ κόσμο. Υπάρχουν σκεπασμένα πτώματα πιο κάτω, πολλά, και είναι δύσκολα. Εμείς ήμασταν τυχεροί. Μέσα σε ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο, ίσως 10 λεπτά, και εγώ ήταν το ένα σπίτι μετά το άλλο. Ναι. Καπνί. Δεν μπορούσες να δεις μπροστά σου τίποτα. Τι να κάνουμε. Και η καταστροφή, παιδιά, είναι βιβλική καταστροφή και τεράστιες οι ευθύνες. Τεράστιες οι ευθύνες. Μόνο που λιτώσαμε. Φύγαμε ζωντανοί. Είμαστε ζωντανοί τουλάχιστον. Εδώ πέρα φτάσαμε να αρχίσει να καίγεται το σπίτι. Είδαμε λοιπόν πως ο κόσμος έχει εν μέρη αφομοιώσει αυτό το δράμα και το μεγάλο σοκ βεβαίως, γιατί τουλάχιστον για αυτούς τους ανθρώπους είναι σοκ, άλλοι άνθρωποι δεν είναι πια στη ζωή. Πάμε να δούμε τώρα τι μέτρα έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα. Παράταση της υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπόν παρακρατούμενων φόρων ως τις 28 Σεπτεμβρίου, παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών και αναστολή καταβολής λήξη πρόθεσμων οφειλών για 6 μήνες. Η ίδια παράταση ισχύει για τις οφειλές που έχουν προκύψει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, απαλλαγή από τον έμφυα του 2018 για τα κίνητα των περιοχών που επλήγησαν. Αν παραστεί ανάγκη, θα δοθούν νέες παρατάσεις. Έπειτα από την αξιολόγηση θα ανακυρωθεί η κύρια δέσμη των μέτρων στήριξης των οικογενειών των θυμάτων και οι έκτακτες ενισχύσεις και αποζημιώσεις για τους πληγέντες. Επιπλέον από τόσα ορίζει ο νόμος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Τζανακόπουλος. Επίσης, εγκρίθηκε επίστοση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πληγέντων δήμων και των πολιτών τους. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι μαζί. Φυσικά και θα βγείτε σήμερα στον αέρα να πείτε τις εκτιμήσεις και τις απόψεις σας και θα ξεκινήσουμε από αυτή τη δραματική υπόθεση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει λήξει. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής τι νέα στοιχεία θα υπάρχουν, αλλά και να κάνετε και ερωτήσεις, εφόσον θέλετε, πάνω σε ζητήματα που έχουμε να κάνουμε με εκκρεμότητες όσον αφορά δάνεια και οφειλές, όπως κάθε Τρίτη βράδυ. Λοιπόν, το τηλέφωνο μας στους δέκτες μας, όπως κάθε Τρίτη βράδυ, οι τηλεθεατές μας μπορούν να βγουν στον αέρα και σήμερα βέβαια να ξεκινήσουν να κάνουν τα σχόλιά τους για αυτό το δραματικό γεγονός, μάλλον τις δραματικές εξελίξεις, ότι ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Εμείς σας ενημερώσουμε οτιδήποτε υπάρχει, παρακολουθούμε τις εξελίξεις από εδώ, από το στούντιο, σε σχέση με αυτή την, θα έλεγε κανείς, εθνική τραγωδία, η οποία έχει πάρει απροσδόκητες διαστάσεις. Παρακαλάει κανείς να μην αυξηθούν άλλο ή να αυξηθούν, αν μπορεί να το πει κανείς αυτό, ελάχιστα οι άνθρωποι οι οποίοι χάνονται, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαθεί, οι άνθρωποι οι οποίοι θα δούμε ποιοι άλλοι μπορεί να είναι σε μια τέτοια δραματική εξέλιξη. Εμείς λοιπόν, καταρχάς, δίνουμε το μικρόφωνο στους τηλεθεατές, όπως γίνεται θεσμικά στην εκπομπή κάθε Τρίτη βράδυ. Βεβαίως, οι τηλεθεατές, αυτό το οποίο μπορούν σήμερα να ξεκινήσουν και να αναφερθούν, είναι αυτό το γεγονός το οποίο δυστυχώς είναι η εξέλιξη που χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έχετε δυνατότητα να βγείτε στον αέρα και να πείτε ό,τι νομίζετε και ό,τι θέλετε, ό,τι να σχολιάσετε πάνω στη βιβλική καταστροφή αυτή, η οποία αριθμεί ήδη όχι 74 νεκρούς, 76. Βασιλική, πάμε να δούμε λιγάκι εμείς, να ανακεφαλαιώσουμε τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληγεί, είτε έχουν χάσει δικούς τους, είτε έχουν υλικές ζημίες, πώς μπορούν να διεκδικήσουν την οποιαδήποτε μορφή αποζημίωση αισθάνονται ότι μπορούν να διεκδικήσουν.
Καταρχάς, γίνονται γενικά όταν υπάρχουν πλημμύρες, όταν υπάρχουν φωτιές, κάνουν αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου για παραλήψεις των οργάνων τους. Αλλά δεν είναι σίγουρο, είπαμε. Καλά. Πρέπει να υπάρχουν σωστά επιχειρήματα και να αποδεικνύεται πραγματική ευθύνη των οργάνων της πολιτείας σχετικά με τη ζημιά που έχει υποστεί. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι κάποιο ρεύμα, λέμε όταν είναι πλημμύρα και υπάρχει κάποιο ρεύμα, εκεί πράγματι υπάρχει ευθύνη της πολιτείας. Τώρα, ως προς τη φωτιά, αυτό είναι εξειδικευμένο θέμα. Δεν γνωρίζω ακριβώς τα αίτια της φωτιάς, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. Θα τα πει η πυροσβεστική τα αίτια. Εάν βρει τα πραγματικά αίτια, στη συνέχεια υπάρχουν τρόποι να αποζημιωθούν. Αλλά βέβαια θα αποζημιωθούν και από το κράτος. Ήδη, όπως έχουν εξαγγελθεί μέτρα, όπως είπες πριν, ότι θα πληρώσουν έμφυα οι πυρόπληκτοι, αλλά πρέπει να προσέξουν. Πράγματι, έχουν γίνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για αυτούς, αλλά πρέπει να κάνουν αίτηση και να αποδείξουν ότι είναι πυρόπληκτοι. Δεν σημαίνει ότι επειδή του κάει και το σπίτι κάποιος θα το ξέρει. Θα πρέπει να κάνει αίτηση και να διεκδικήσει αυτές τις απαλλαγές που έχει. Αλλιώς κινδυνεύει και να χάσει το σπίτι του και να έχει χάσει όλη του την περιουσία και να βρεθεί και να χάσει και την άλλη περιουσία που έχει πιθανόν. Δηλαδή να πάθει πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Πάντως μπορεί να έχει ένα χρέος στην εφορία. Ναι. Πρέπει να πω, Βασιλική, που βλέπω εδώ στις εξελίξεις είναι ότι οι καταστροφές είναι ολικές σε 2.500 κατοικίες και οι ζημίες σε ακόμη 4.000. Ναι, αυτό... Είναι μεγάλες οι ζημίες οι οποίες έχουν γίνει και αυτό σίγουρα εδώ σημαίνει κάποια πολύ μεγάλα κόστη στα οποία βεβαίως θα δούμε αυτά τα 20 εκατομμύρια τα οποία απελευθερώνονται από τις δημόσιες επενδύσεις και τα απελευθερώνει ο αναπληρωτής υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Χαρίτσης, κατά πόσο θα καλύψουν, είναι ένα μεγάλο νούμερο βέβαια, πού θα πάνε, τι πρόκειται να καλύψουν. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Ναι, το θέμα είναι να πάρουν την αποζημίωση αυτοί που πραγματικά τη δικαιούνται. Γιατί στην Ηλία, από ό,τι είχαμε δει, να υπενθυμίσω λίγο το παρελθόν, υπήρχαν άτομα τα οποία είπαν κάτι Ρωμά, λέω, έτσι, ενδεικτικά λέω, οι οποίοι έλεγαν ότι είναι πυρόπληκτοι χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή, οι οποίοι πήραν αποζημίωση. Και όταν κάποιος παίρνει αποζημίωση χωρίς να έχει και εκείνη την περιουσία, είναι ότι καλύτερο, δεν διακινδυνεύει τίποτα. Αρκεί λοιπόν να δοθούν πράγματι αποζημίωση και να δοθούν με πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια και στους πραγματικά πληγέντες. Όχι στους. Γιατί πάντα βρίσκονται επιτίδιοι, οι οποίοι επιδιώκουν να κερδίσουν χρήματα μέσα από μια καταστροφή. Γι' αυτό λέω να είναι προσεκτικοί. Δεν μπορούμε. Το καλό είναι περιμένουμε να κάνουν και οι τράπεζες αυτά που είπαν να απαλλάξουν τους κληρονόμους των θανατοθέντων από τα δάνεια, να δώσουν, να κάνουν επιμήκυνση δανείων και φυσικά εκτός από αυτά είναι και ένα πλεονέκτημα. Αν κάποιος είναι πυρόπληκτος, να διεκδικήσει και κούρεμα του δανείου του ακόμη. Και πιθανόν και διαγραφή του. Και διαγραφή του λοιπόν, μεγαλύτερου πάμε να δούμε τώρα τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος ζήτησε ενότητα από τα πολιτικά κόμματα, επισημαίνοντας ότι το Δικαστήριο της Ιστορίας δεν πρόκειται να μας χωρίσει διχόνοιες. Όπως είπε, οι καθόλου θεμητές επιμέρους διαφορές μεταξύ των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων δεν είναι νοητό να δημιουργήσουν ρήγματα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ακόμα πως όλοι εμείς, οι οποίοι επομιζόμαστε την αποστολή υπεράσπισης του δημοσίου συμφέροντος της πατρίδας, του λαού μας και του έθνους μας, οφείλουμε καθένας στο πλαίσιο του δικού του πολιτικού ρόλου να αναλογιστούμε την κρισιμότητα των καιρών. Και οι καιροί μας προειδοποιούν ότι ο χρόνος δεν είναι συμμαχός μας και στην πραγματικότητα ο αδέκαστος κριτής μας στο Δικαστήριο της Ιστορίας, το οποίο δεν πρόκειται να μας χωρίσουν κανένα εφησυχασμό, πολύ δε περισσότερο καμία μετάθεση των δικών μας ήδη μεγάλων ευθυνών στο μέλλον και στις γενιές που έρχονται. Αυτά είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσον αφορά τις δραματικές αυτές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα. Βασιλική. Ναι, πιθανόν λόγω μη έγκαιρης άφηξης ορισμένων οργάνων της πολιτείας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, από ό,τι λένε, η πυροσβεστική πήγε αμέσως. Λέω θεωρητικά, εάν καθυστερήσει να πάει η πυροσβεστική, ενώ υπήρχε κίνδυνος, υπήρχε μεγάλη ανάγκη, αυτό είναι ένας λόγος που μπορεί κάποιος
Εάν το τεκμηριώσω βέβαια, να επιρρύψει ευθύνες στην πολιτεία με αποτέλεσμα να δικαιούται αποζημίωση. Λέω θεωρητικά κάτι, δεν λέω, δεν βάζω ιδέες. Απλά λέω θεωρητικά κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Βέβαια, το ότι κάνουμε μια αγωγή δεν σημαίνει πάντοτε ότι γίνεται δεκτή. Ναι. Ειδικά τόσο σοβαρή αγωγή και πρέπει να έχουμε να την τεκμηριώσουμε προκειμένου να αποζημιωθούν. Αλλά το θέμα, εντάξει, είναι λίγο πολύ περίεργα τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος κοιτάζει να σώσει. Έχει καταστραφεί πραγματικά, έχει καταστραφεί η περιουσία του, αλλά πάνω απ' όλα, μην ξεχνάει ο κόσμος. Πολιτικές καταστροφές σε 2.500 κατοικίες. Εντάξει, αλλά πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Αυτοί που χάθηκαν και η αναπηρία πιθανών που θα έχουν ορισμένοι. Αυτό είναι το πιο βασικό, αυτό είναι το χειρότερο. Τα άλλα φτιάχνονται. Όλα πραγματικά τα υλικά θα φτιάχνονται. Και ως προς την καταστροφή των αυτοκινήτων, τα οποία βλέπουμε κατεστραμμένα και καμένα αυτοκίνητα, εάν είχαν σωστό ασφαλιστήριο, πραγματικά θα αποζημιωθούν. Άτυχες είναι οι εταιρείες που τα είχαν ασφαλίσει. Οι ασφαλιστικές. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες αποζημιώνουν το ασφάλεια πυρός, οι οποίες αποζημιώνουν το αυτοκίνητο σε περίπτωση που καεί. Αυτό λέμε ότι τουλάχιστον τα αυτοκίνητα πιστεύω θα αποζημιωθούν. Τώρα, εάν πάλι είχαν κάνει αντίστοιχες και ασφάλειες ορισμένες στα σπίτια τους, που κάλυπτε χωρίς να είναι εξαιρέσεις, γιατί και κάνοντας ένα ασφαλιστήριο πυρός, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις. Εάν δεν έχει εξαιρέσεις, πιθανόν να αποζημιωθούν. Και αυτοί, δεν προτρέπω υπέρ των ασφαλιών, μη θεωρηθεί αυτό, αλλά λέω ότι κάποιος αν το είχε προβλέψει και τώρα μπορεί μέσα στον πανικό του να μην σκεφτεί ότι το αυτοκίνητό του το είχε ασφαλίσει και να δικαιούται αποζημίωσης. Από ασφαλιστικές. Είναι μία ανάσα, θα έλεγα, αυτό το πράγμα. Και αυτά τώρα από νομικής πλευράς δεν έχουμε πολλά, αλλά πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε την πρόκληρη θεατρία μας. Ελάτε, κυρία Έλλη, σας ακούμε. Σας ακούμε, κυρία Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κλείστε λίγο την τηλεόραση από πίσω μόνο για να μην μικροφωνίζω. Ναι, το έκανα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι εγώ έκανα μια βλακεία, όπως όλοι οι Έλληνες. Τέλος πάντων, η βλακεία μου ήταν ότι αποδέχτηκα κάποιες καταστάσεις και τώρα είμαι εμπλεκόμενη. Παράδειγμα. Ναι, πείτε μας. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μου είναι ότι πήρα ένα δάνειο, 500.000 ευρώ το δάνειο. Εγώ δεν το ήθελα. Εγώ ναι, ήταν τότε που πιέζαν οι τράπεζες για να πάρουν το δάνειο. Περιμένετε να σας το πω για να καταλάβετε. Ναι. Εγώ πήρα ένα διαζύγιο και πήρα και μία αποζημίωση από το διαζύγιο και την κατέθεσα στην τράπεζα. Το καταλαβαίνετε? Κατάλαβα. Δηλαδή όταν χωρίσατε ο σύζυγος σας έδωσε φάπαξ ένα ποσό. Ναι. Πήρα στη Millennium. Λόγω, να σας πω, σας το έδωσε για τα αποκτήματα, να μην διεκδικήσετε τα αποκτήματα. Όχι, για την κοινή πορεία, ναι, εντελώς. Είχαμε 10 χρόνια πορεία. Καλά, σπάνια. Εμένα, επειδή κάνω και διαζύγια, σπάνια μου τυχαίνει. Όχι, δεν καταλάβατε. Αλλιώς δεν θα γινόταν να μου το δώσει. Πάντως, κοιτάξτε, πιστέψτε με, τρέχουμε... Όχι, ενώ όχι, διεκδικούμε τα αποκτήματα, δεν τρέχουμε... Δεν είμαστε στη διαφωνία του διαζυγίου. Ναι. Είμαστε στη διαφωνία του δανείου της τράπεζας. Να μην μείνουμε. Όχι, κατάλαβα. Μου είπατε ότι πήρατε μια καλή αποζημίωση που τη δώσετε στην τράπεζα. Ναι, όχι, δεν καταλάβατε. Ναι. Πήρα αυτά. Συγγνώμη, είστε και γυναίκα και ντρέπομαι που το λέω. Δεν πήρα αποζημίωση. Πήρα αυτά που μου όφιλε. Ναι, αυτό ήταν 50-50. Αυτό... Ναι, αυτό είπα. Αυτό είπα. Όχι, άρα, συγγνώμη, δεν είναι αποζημίωση. Είναι 50-50. Πήρα αυτά που μου όφιλε. Που σας ανοίγανε, βεβαίως. Πολύ καλά κάνατε. Ωραία. Τελειώσαμε με αυτό. Δεν είναι? Πολύ καλά. Ωραία. Αφαιρέθηκε. Ναι, για πείτε μου. Πάμε παρακάτω. Να πούμε τώρα τι γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, πραγματικά. Πήρα λοιπόν αυτό. Είναι πολύ επώδυνο και γι' αυτό σας το λέω έτσι. Και επειδή δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ποιος είμαι, ποια είμαι, τι κάνω, θέλω να σας πω ότι μετά από αυτό όλο, γιατί η τράπεζα στην οποία κατέθεσα αυτά τα λεφτά με συμβούλευσε να κάνω κάποιες επενδύσεις. Εγώ ούτε με ενδιέφερα, ούτε ήξερα, ούτε με όφιλε. Έκανα κάτι κατοσταριές σε μετοχές.
Και μετά μου είπε, αγοράστε 500.000 ευρώ αυτό το ακίνητο, θα σας αποδώσει. Και το έκανα. Ηλυθιωδός, ηλυθιωδός. Το έκανα όμως. Δεν πειράζει. Αποτέλεσμα. Ναι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Σήμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Σήμερα, προσέξτε με, σήμερα, αυτή την τράπεζα την αγόρασε άλλη τράπεζα. Πειραιώς. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτή την τράπεζα την αγόρασε άλλη τράπεζα και εγώ είμαι εν πέσω μια πολύ κακής κατάστασης, γιατί πλέον αυτό είναι μόνο, το μόνο σπίτι που έχω, ο μόνος χώρος που έχω, που ενώ το αγόρασα να αποδώσει η περιοχή στην οποία το αγόρασε πέθανε. Όταν λέω πέθανε, ναι, εντελώς ναι. Πέθανε. Ναι, είναι πολλές. Να ξέρουμε και τι λέμε. Ναι, δεν γίνεται ξαφνικά ένα πρωί η περιοχή να αναπτυχθεί επειδή γουστάρεις εσύ. Όταν πεθαίνει, δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Ναι, κάποιο. Πολύ καλά. Είναι μερικές περιοχές που μπράβο, μπράζα, ναι. Να ξέρουμε. Γιατί εγώ το αγόρασα και μπορούσα να κάνω γάμους, βαφτίσεις, εκδηλώσεις, τα πάντα. Αλλά πέθανε η περιοχή. Άρα. Μηδέν. Θέλω να πω ότι σήμερα έχω φτάσει σε ένα σημείο, σε μια συμφωνία. Δεν λέω ότι η τράπεζα λέει κακά πράγματα, αλλά η τράπεζα λέει υπερβολικά πράγματα. Η τράπεζα λέει, εγώ θέλω να μου δώσεις 350 χιλιάρικα. Από πού να τα δώσω εγώ αυτά τα λεφτά? Όταν εγώ είμαι συνταξιούχος. Τίποτα, και καλή συνταξιούχος, προσέξτε, δεν λέω για κακή, που δεν ξέρω τι σύνταξη θα έχω τον Ιανουάριο. Κανείς δεν ξέρει, ναι. Εννοώ ότι έρχεται η τράπεζα και μου λέει, ενώ εμεσένα, εγώ πλήρωνα, εγώ δεν είμαι από αυτούς που δεν πληρώ, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, 3.500 ευρώ το μήνα πλήρωνα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Εγώ είμαι από αυτούς που πλήρωνα, μέχρι που δεν είχα να πληρώσω. Αυτό. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Τι υπόλοιπο για να καταλάβετε τώρα. Τι άνθρωπος είμαι. Μπράβο. Αφού δεν έχω πια να πληρώσω, ναι. Η τράπεζα μου βγάζει διάφορες προτάσεις. Μπράβο. Ακούστε με. Εγώ δεν μπορώ να πληρώνω αυτά που λέει η τράπεζα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ζήσω. Μα δεν είσαι στη μόνη, είσαι στο κανόνα. Συγγνώμη, ακούστε με. Έχω το δικαίωμα να ζητήσω να πληρώνω όσα για να μπορώ να ζήσω. Κοιτάξτε, το υπόλοιπο του δανείου πόσο είναι που χρωστάτε? Συγγνώμη, δεν ξέρω. Όταν πήρα 500.000 ευρώ δάνειο. Ναι, μου είπατε ότι δίνατε... 100. Όχι, δεν καταλάβατε. Ναι. Ήδη ξεπλήρωσα 100. Όχι. Ήδη μου είχανε παγώσει 100 ως καρτοφυλάκιο. Πάει, αυτό πήρε το δρόμο του. Εγώ δεν έχω να πληρώσω λεφτά πολλά. Εγώ μπορώ να πληρώσω όσα μου αντιστοιχεί το εισόδημά μου. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα πεθάνω, δεν θα έχω σπίτι αύριο? Τι αξία δηλαδή, έχει το σπίτι? Τι σημαίνει? Τι δικαιώματα έχω εγώ ως πολίτης? Ωραία. Καταρχάς, τι αξία έχει το σπίτι σας σήμερα? Να σας πω. Η τράπεζα περίπου το βγάζει 250, να σας πω, μεταξύ μας. Ούτε 200. Η τράπεζα το βγάζει για λόγους αρχής. Και προσέξτε, προσθέτει 25.000, δυο αγροτεμάχια που έχω. Καλή. Θέλω να πω ότι η τράπεζα, το ακίνητο, το οποίο εγώ το αγόρασα σε εμπορική αξία 200.000 ευρώ το 9, με αντικειμενική αξία σήμερα 139.000, προσέξτε με, τίποτα, η τράπεζα, προσέξτε με επίσης, προσέξτε με, το 9 που το αγόρασα, η τράπεζα για να δικαιολογήσει τα 500 χιλιάρικα, το έβγαλε 350 χιλιάρικα τότε, η τράπεζα. Κατάλαβα. Η τράπεζα της Ελλάδος είπε ότι από τότε μέχρι σήμερα μειωθήκαν 45% τα ακίνητα. Αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη της η τράπεζα Πειραιώς και μου λέει 350 συν τι έχετε, 25.000 τα ακίνητα που έχετε, θα πληρώ
Γιατί προστίθενται τα ακίνητα που ένα έχω. Λεπτό. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, τώρα τελευταία προβλέπεται η εξής λύση. Ζητάτε διαχωρισμό της οφειλής σας, του δανείου σας, δηλαδή σε δύο μέρη. Συγγνώμη να καταλάβω. Γιατί η τράπεζα προσθέτει αυτά που χρωστάω με τα ακίνητα, με δύο αγροτεμάχια που δεν έχει σχέση με την τράπεζα. Να σας πω κάτι. Τα προσθέτει. Η τράπεζα. Όχι, συγγνώμη. Προσθέτει αυτά. Συν 52.000 που έχω στην τράπεζα, μου τα έχουν κρατήσει. Είναι καταθέσεις. Τα προσθέτει όλα αυτά και μου λέει θα πληρώσεις 390 τόσο χιλιάρικα. Ναι, καλά, ναι. Γιατί προσθέτει 50 χιλιάρικα που έχω, 25 αυτό, 200 τόσο τα ακίνητα. Συγγνώμη. Πού θα βρείτε. Όταν εγώ δεν έχω να πληρώσω. Πού θα βρείτε τόσα χρήματα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Αυτό... Συγγνώμη, άλλο λέω. Όταν κάποιος δεν έχει να πληρώσει και κάποιος θέλει να λύσει το πρόβλημα, του παίρνει τις καταθέσεις. 52. Του προσθέτει ακίνητα που δεν είναι υποθηκευμένα. Γιατί? Και θέλει να λύσει το πρόβλημα η τράπεζα. Συγγνώμη. Δεν το καταλαβαίνω. Εγώ θα έλεγα... Όταν προσθέτω σε αυτά που ο άλλος έχει υπογράψει. Να σου πω κάτι. Η τράπεζα τη δουλειά της κάνει. Τη δουλειά της κάνει. Κοιτάζει να πάρει ώστε να τον περισσότερο. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, και εγώ τι θα κάνω. Εσείς θα κάνετε. Εγώ. Υπάρχει λύση. Αυτό λέω εγώ. Αυτό έλεγα. Ότι... ναι, αυτό θέλω να ακούσω. Τι λύση. Η λύση του διαχωρισμού οφειλής. Να σας πω κάτι. Τώρα τελευταία εφαρμόζεται αυτό. Δεν εφαρμοζόταν. Διαχωρισμό οφειλής. Δηλαδή, ένα μέρος του δανείου πόσο χρωστάει. Πάλι δεν καταλάβατε. Μου το είπανε. Βεβαίως. Ναι, αλλά στο υπόλοιπο γίνεται κούρεμα. Και αν τελικά η εμπορική αξία σου, ναι, το τέλος είναι μικρή... δεν καταλάβατε. Εάν η εμπορική αξία σας όταν... Η τράπεζα μου είπε ότι θα μου κορέψει το υπόλοιπο, αν εγώ τα πρώτα 10 χρόνια πληρώνω 700 ευρώ το μήνα, ναι, μετά θα πληρώσω, ξέρω εγώ, 800 και μετά 1000. Συγγνώμη. Τι σύνδεξε. Φυσικά, να βάλω το γιο μου... όπως καταλαβαίνετε... Όχι, δεν θα βάλετε κανένα. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Σας λέω τι μου λέει η τράπεζα. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Εγγύητε, δεν θα βάλετε. Η τράπεζα μου λέει να βάλω υπερβολικά πράγματα. Εγώ θέλω να πω, επειδή υπάρχει το κώδικα δεοντολογίας... Να κάνετε διαπραγματεύσεις, να το παλέψετε, να πετύχετε. Συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Φυσικά κάνω διαπραγματεύσεις. Α, έτσι, μπράβο. Αυτό. Από μάλιστα. Την πρώτη μέρα μέχρι μπράβο, τώρα κάνω διαπραγματεύσεις. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι. Γιατί η τράπεζα δεν καταλαβαίνει ότι εκτός αν δεν θέλει να το πάρει. Έτσι, λοιπόν, κυρία Έλλη, ακούστε κάτι. Εσείς χρειάζεται έναν δικηγόρο για να υποστηρίξει αυτή τη θέση που λέτε απέναντι στην τράπεζα. Να εξηγήσει στην τράπεζα πώς και γιατί δικαιούστε σε αυτό που λέτε σαν επιχείρημα να μειωθεί αυτό το δάνειο. Και να βρείτε μια συμβαστική λύση η οποία θα είναι στα μέτρα σας. Θέλετε λοιπόν να κάνετε το εξής, θα πάρετε την κυρία Τζοτζάτου μετά τις 9 παρά 5 που κλείνει η εκπομπή, να τη ρωτήσετε όποιες λεπτομέρειες θέλετε, πάνω σε αυτό ποια τεχνικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Πάμε στον κύριο Γιάννη, λάτε κύριε Γιάννη, σας ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι δάνειο και εγώ είμαι στο νόμο Κατσέλη. Εν τω μεταξύ, είμαι και εγγυητής στο γιου μου. Εάν εμένα το δικαστήριο με διοποιήσει ότι είμαι μέχρι το 21 στο νόμο Κατσέλη, εάν ο γιος μου είμαι στο 27, εάν μου πει το είδο, η απόφαση για να μπει το δικαστήριο, το κανονικό, τις δίνω εγώ το... Πρέπει να με διοποιήσει για να γίνει το δικαστήριο σε ένα χρόνο. Το κάνω εγώ. Ναι. Τις δόησα τις πληρώνω εγώ στο νόμο Κατσέλη. Βεβαίως. Σας έχει βγάλει, έχετε κάνει το πρώτο δικαστήριο και σας έχει βγάλει μια προσωρινή διαταγή. Αυτό σας πληρώνω. Τι σας έχει βγάλει το μήνα. Δίνω. Εγώ σε κάτι. Έχω άλλο ένα δάνειο. Συνολικά πόσα δίνετε για όλο το μήνα. 100, 200, πόσα δεν ξέρω. Μαζί με το γιο που με κοιητή, 350. Όχι, τα δικά σας πόσα είναι ρωτά. Τα δικά μου είναι περίπου.
100, τέλος, 100 λέμε ένα νούμερο. Ας πούμε, περίπου δεν είναι 100. Ναι, είναι. Γιατί είμαι και έχω 200. Δεν έχω την υπόθεση σας. 230 ευρώ δικά μου. Ωραία, 230. Λοιπόν, μέχρι να γίνει το τελικό δικαστήριο πρέπει να δίνετε αυτά τα χρήματα. Το καταλαβαίνω. Τα δίνω. Εάν τρεις μήνες δεν δώσετε, τελειώσετε. Βγήκατε από το νόμο, Κατσέλη. Τώρα, ο γιος σας, του είχε βγάλει να δίνει χρήματα και γιος σας. Ναι, δίνει, ναι. Το δικαστήριο του τα έβγαλε. Λέω, το ειρωδικείο. Ωραία. Μέχρι να γίνει λοιπόν και το δικό. Εκεί δίνω και εγώ στο γιο μου 100 ευρώ. Εκεί δεν φαίνεται. Ένα λεπτό. Η απόφαση δικαστηρίου είναι στο όνομα το δικό σας και εσείς πληρώνετε το μερίδιο του δικό σας. Ό,τι σας έχει βγάλει η απόφαση. 100, 200, 300, ό,τι σας έχει βγάλει. Ναι. Ο γιος σας, η δεύτερη απόφαση έχει βγει στο όνομα του γιου σας, γιατί την αίτηση την έχει κάνει ο γιος σας. Ναι. Οφείλει λοιπόν να πληρώνει ό,τι του έχει βγάλει το δικαστήριο. Το ποιος την πράξη τα πληρώνει δεν παίζει ρόλο. Καταλάβατε. Σημασία έχει ότι πρέπει να πληρώνει τα δικά του χρέη εφόσον στο όνομά του, ανεξάρτητα αν τα δίνετε εσύ γυναίκα, δεν μας απασχολεί. Όχι. Δίνει 130 ευρώ. Αυτά που του βγάλε το δικαστήριο λοιπόν και... πρέπει να τα δίνει μέχρι να γίνει το τελικό δικαστήριο. Δίνω και εγώ στο γιο μου. Αυτό είναι δικό σας θέμα, προσωπικό σας θέμα. Το ειρωδικείο μου βγάλε. Να δίνετε μέρος από το δάνειο του γιου σας. Σαν εγγυητής που είμαι. Ναι. Δεν τα λέτε καλά. Το δικαστήριο βγάζει ένα συνολικό ποσό να δίνετε εσείς σαν πρωτοφυλέτης και σαν εγγυητής. Δηλαδή, αν είχατε πάρει το μερικά δάνεια εσείς και σε μερικά είχατε εγγυηθεί για το γιο σας, συνολικά... Όχι, το γιο μου το πήρε τα λεφτά και εγώ μπήκα εγγυητής. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, εκεί σας βγάζει μια απόφαση στο δικαστήριο τι πρέπει να δίνει ο καθένας από εσάς. Αυτά τα χρήματα πρέπει να τα δίνετε μέχρι να γίνουν τα τελικά δικαστήρια. Εντάξει, το καταλάβατε. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν έχω. Πρέπει να τα δίνετε μέχρι να γίνει το τελικό. Εάν με διοποιήσουν, λέω, ναι, ότι πρέπει το δικαστήριο θα γίνει το κανονικό το 20. Το 20. Μέχρι το 20 θα δίνει τα χρήματα αυτά. Εκτός εάν ο δικαστής έχει βάλει στην προσωρινή διαταγή, γιατί καμιά φορά δεν είναι μακρινή η δεύτερη δικάσιμος, γράφει. Θα δίνει το ποσό των 200 ευρώ μέχρι το 19 που θα γίνει επανεξέταση. Καταλάβατε. Ναι, αυτό ναι, να το προσέχετε. Καταλάβατε τη σημασία. Δεν το έχω προσέξει, θα πούμε δικηγόρος. Προσέξτε τι λέει η απόφασή σας. Είναι μέχρι το 21, μέχρι το 27 ή θα λέει επανεξέταση πριν. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως όταν έγινε μου δικηγόρος μέχρι το 21. Ωραία. Δεν έγινε για μένα. Το γιο έγινε η δεύτερη. Για να το πει ο γιος, ο δικηγόρος κάτι ξέρει. Τα ξέρει καλύτερα από μένα. Εγώ δεν έχω. Για το γιο έγινε η δεύτερη. Ναι, ναι. Και του έβγαλε μέχρι το 27. Ωραία, μια χαρά. Αυτό ήθελα να μάθω. Θα ήθελα να του με κοιητήσω για το εγώ λεφτά. Ό,τι σας έχει βγάλει το δικαστήριο στο όνομά σας, θα τα δίνετε. Ναι. Και ό,τι έχει βγάλει στο όνομα του γιου σας, θα τα δίνετε. Ναι, ναι. Εντάξει, τελείωσε. Θα ακολουθείτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Καλώς σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ. Καλώς σας βράδυ. Λοιπόν, βλέπουν τις λέγατες μας σήμερα. Όχι, κοιτάξτε, έτσι είναι. Πρέπει να ακολουθούν. Μα πρέπει έρχονται να ακολουθούν και ρωτάνε για τις υποθέσεις. Αυτό είναι καλό. Ρωτάνε το άλλο και έγινε, καταστρέφεται. Τώρα έχει το δάνειο. Ότι έχει... Εντάξει, είναι τραγικά τα γεγονότα αυτά. Αλλά ο άλλος κοιτάζει να μην χάσει και το σπίτι του και έχει δίκιο. Μου λέμε τώρα γιατί οι πληστηριασμοί πλησιάζουν. Πάντως εδώ, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ότι έχουμε καταστροφή σε 2.500 σπίτια μεγάλη στην υπόθεση της φωτιάς. Ναι, φαντάζομαι τώρα αυτά να τα έχουν τώρα... πάρει με δάνεια και να φέρουν στην τράπεζα. Μόνο αυτό λέω. Μα κάποια δάνεια ήταν, δεν θα ήταν και μεγάλα σπίτια. Κάποια δάνεια δεν θα χρωστάς 500.000 σπίτια δεν θα υπάρχουν. Φαντάζεσαι να χρωστάς 500.000 στην τράπεζα, 300.000 στην τράπεζα. Ναι, μεν θα λάβουν κάτι προσωρινά μέτρα, αλλά φαντάζεσαι και το σπίτι να χάσει. Δεν λύνονται τώρα τα προσωρινά μέτρα, τώρα κάποιες αναστολές 6 μηνών και τα λοιπά. Όχι, λέω, αλλά φαντάζεσαι τώρα το τραγικό δεν είναι ότι έχασαν το σπίτι. Είναι ότι χρωστάνε και το δάνειο. Πάντως, εάν ήταν ασφαλισμένο σε θέματα. Ναι, ναι, αν είχε σωστό ασφαλιστήριο, βεβαίως. Το αναποζημίωνο είναι ασφαλιστήριο. Άρα το συμπέρασμά μας εδώ, μακάβριο μεν, αλλά κάτι για να κρατήσουμε και πρακτικής μορφής, είναι ότι πρέπει τα σπίτια να έχουν ασφαλιστήρια απέναντι στην πυρκαγιά, απέναντι σε πάρα πολλά ζητήματα. Σωστό. Καλύτερα να πληρώσει ένα κόστος παραπάνω, αλλά εντάξει, να τι μπορεί να γίνει. Έτσι είναι στη θεωρία, αλλά στην πράξη ο άλλος δεν έχει να πληρώσει, αν έχει δάνειο, τη δόση του δανείου του. Δεν έχει να φάει. Τώρα έχει να πληρώνει λοιπόν ένα ασφαλιστήριο. Να μην λέμε. Βασιλική, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη το βράδυ. Ας ευχαριστήσω που είναι σήμερα μαζί μας. Ραντεβού αύριο στο Blue Sky Economy. Ας ελπίσουμε με λιγότερα κακά νέα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε σήμερα. Καλό σας βράδυ.